Εκείνη την παιδοδοντιατρική μονάδα Λιτό, που είναι μια ευγενική χορηγία της Vodafone, πρόκειται να βρεθεί στην Πάτρα, στην πλατεία Γεωργίου, από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, με σκοπό να καλύψει τα παιδιά τα ανασφάλιστα, τα παιδιά δηλαδή που έχουν δυσκολία πρόσβασης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τι δράσεις άλλες κάνει η Γιατρή του Κόσμου, τι μήνυμα θέλετε να απευθύνετε στον κόσμο που μπορεί να έρθει να κάνει τις δωρεάν αυτές εξετάσεις και πώς μπορεί ο κόσμος να βοηθήσει το έργο των Γιατρών του Κόσμου? Ο κόσμος μπορεί να φέρει φάρμακα σε όλα τα πολυατρία που υπάρχουν στην Ελλάδα, που υπάρχει μεγάλη ανάγκη για φάρμακα, όπως και για τρόφιμα, για γάλα, βρεφικά γάλατα. Να σημειώσω για την δράση το Σαββατοκύριακο ότι θα υπάρχει δωρεάν παιδιατρική περίθαλψη με διαγνωστικό έλεγχο, οδοντιατρικό έλεγχο και παρακολούθηση, παροχή φαρμάκων με κάποια βασικά παιδιατρικά φάρμακα και εμβολιαστική κάλυψη στα ανασφάλιστα παιδιά. Από εκεί και πέρα πάντως σίγουρα νομίζω ότι χρειάζεται ιδιαίτερη στήριξη το έργο το οποίο παρέχεται, δεδομένου ότι στη χώρα μας γενικότερα υπάρχει και το ζήτημα με τους πρόσφυγες, ιδίως στα ανατολικά σύνορα, ένα πρόβλημα το οποίο το έχουμε βιώσει και στην περιοχή εδώ στην Αχαΐα για πολλά χρόνια. Τι μήνυμα θέλετε να στείλετε στους πατρινούς στην κατεύθυνση αυτή? Θα ήθελα να είναι πιο βοηθητικός ο κόσμος, πιο ευαίσθητος. Στα νησιά σίγουρα υπάρχει ευαισθησία των κατοίκων εκεί, όπως και των τουριστών ακόμα φανταστείτε. Και όλες οι τοπικές κοινωνίες θα έπρεπε να είναι πιο ευαισθητοποιημένες σε αυτό το θέμα, θεωρώ, όσον αφορά το μεταναστευτικό προσφυγικό ζήτημα.